Γεια χαρά σε όλους και όλες. Σας καλωσορίζω στη σημερινή μας συζήτηση που γίνεται εκ μέρους της ΠΕΜΠΗΠ. Σας καλωσορίζω. Γίνεται στο πλαίσιο της 17ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία φέτος είναι διαδικτυακή λόγω της πανδημίας της νόσου του κορονοϊού. Η σημερινή μας συζήτηση γίνεται με αφορμή το βιβλίο «Αόρατες γυναίκες» της Caroline Criado Pérez. Έχουμε μαζί μας όλη την ομάδα που συνεργάστηκε για την απόδοση του βιβλίου στην ελληνική γλώσσα. Μαζί μας είναι οι δύο μεταφράστρες μεταφρασεολόγοι από το ΑΠΗ ΘΙΤΑ, η Βασιλική Μίσκιου και η Κατερίνα Γουλέτη, και ο επιμελητής συγγραφέας του βιβλίου, επιμελητής και συγγραφέας, Χρήστος Κυθρεώτης. Σας καλωσορίζουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Κατερίνα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα. Λοιπόν, το βιβλίο, λοιπόν, με αφορμή του βιβλίου «Αόρατες γυναίκες» είναι η σημερινή μας συζήτηση και θα συζητήσουμε πώς μια γλώσσα η οποία δεν είναι σημαδεμένη ως προς το φύλο γραμματικά, πώς μεταφράζεται ένα έργο σε μια γλώσσα όπως η ελληνική που είναι σημαδεμένη ως προς το γραμματικό γένος. Πείτε μας αρχικά, Βασιλική και Κατερίνα, θα ξεκινήσουμε από σένα, Κατερίνα. Πώς ξεκινήσατε αυτό το έργο, πώς συνεργαστήκατε και γενικότερα ποιες προκλήσεις συναντήσατε στην μετάφρασή του? Ξεκινήσαμε πολύ έτσι ιδιαίτερα. Ήταν μια συνεργασία με το μετέχμιο που είχα στη Θεσσαλονίκη ως διδάσκουσα στα σεμινάρια του στο χώρο που λεγόταν Οξυγόνο. Οπότε όταν ξεκίνησε μια σειρά βιβλίων non-fiction με τίτλο Οξυγόνο, είχαμε μια συζήτηση για αυτό το βιβλίο που θέλαμε να μεταφραστεί στα ελληνικά. Εγώ είχα μια εξοικείωση με θέματα φεμινιστικής μετάφρασης και γενικότερα έμφυλου λόγου με το φεστιβάλ GLAAD στη Θεσσαλονίκη, που είναι στο πλαίσιο του φεστιβάλ κινηματογράφου. Οπότε, μόλις διάβασα το βιβλίο, σκέφτηκα ότι θέλω πάρα πολύ να το μεταφράσω και θέλω να το μεταφράσω με τη Βασιλική, η οποία είναι συνάδελφος στο Πανεπιστήμιο. Ήξερα τη δουλειά της και την έρευνά της σε θέματα φεμινιστικής μετάφρασης. Οπότε, η πρόταση ήταν ακαριαία σχεδόν, το ίδιο και η αποδοχή της. Δουλεύουμε πάρα πολύ καλά σε ομάδες και είναι κάτι που το χαρήκαμε πολύ. Έτσι ξεκινήσαμε, μας πήρε 6 μήνες συνεργατικής μετάφρασης, χωρίσαμε το βιβλίο σε 2 μέρη, τα περνούσαμε μαζί, τα συζητούσαμε. Ήταν πολύ ευχάριστη συνεργασία. Ευτυχώς συμφωνήσαμε κυρίως στη βασική πρόκληση που είχε το βιβλίο, το να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό της απόδοσης αυτού του έμφυλου λόγου και να δούμε τι στρατηγικές θα υιοθετήσουμε. Ψάξαμε διάφορες επιλογές και μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία συμβουλευτήκαμε έτσι, και κοινωνιογλωσσολόγους και κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση που θεωρήσαμε χρήσιμη έτσι, και επιστημονικά τεκμηριωμένη για να δούμε τις Να πούμε εδώ ότι κανονικά θα ήταν μαζί μας και η κοινωνιογλωσσολόγος, η κυρία Αγγελική Αλβανούδη, λέκτορας στο τμήμα της Αγγλικής του ΑΠΗ ΘΙΤΑ, αλλά λόγω κάποιας προσωπικής της πολύ επίγουσας υπόθεσης δεν μπορεί να είναι εδώ. Μας έχει όμως στείλει υλικό και την ευχαριστούμε πάρα πολύ, το οποίο θα δείξουμε λίγο αργότερα. Οπότε, Βασιλική, ανέφερε η Κατερίνα ότι είχατε κάποιες προκλήσεις, τέλος πάντων, κατά τη διάρκεια της μετάφρασης. Μπορείς να μας πεις κάποιο, έτσι, λίγο πιο συγκεκριμένα ποια στρατηγικές θέσατε στην αρχή, πριν ξεκινήσετε τη μετάφραση? Ναι. Κύρια επιθυμία μας, κοινή, μάλιστα, επιθυμία, έχοντας στα χέρια μας ένα τέτοιο βιβλίο, το οποίο ο ίδιος συγγραφέας επέλεξε μέσα από το οποίο η συγγραφέας επέλεξε να τονίσει τη γλωσσική ουδετερότητα. Οπότε συνειδητά κοινή επιθυμία με την Κατερίνα ήταν να επιδιώξουμε να έχουμε γλωσσική ουδετερότητα. Αυτό ήταν ένα μεγάλο στοίχημα, προσωπικό, κοινό, συλλογικό. Όμως ήμασταν απόλυτες ότι θέλουμε μέχρι το τέλος να προχωρήσουμε έτσι. Γνωρίζουμε φυσικά τι σημαίνει αυτό όταν έχουμε ως γλώσσα εργασίας την ελληνική. Μία γλώσσα η οποία έχει 3 γένια, αλλά θα μας τα πει καλύτερα η Αγγελική Αλβανούδη. Γνωρίζαμε τις δυσκολίες, τις οποίες και τα εμπόδια τα οποία θα είχαμε να προσπελάσουμε. Αλλά υπάρχουν στρατηγικές, θα συζητήσουμε και αργότερα για αυτές και
προχωρήσαμε με βάση συγκεκριμένη στρατηγική σε όλο το βιβλίο, από την αρχή μέχρι το τέλος του, έτσι ώστε να ανταποκριθούμε καλύτερα στον στόχο της συγγραφέα. Δεν ήταν μόνο προσωπική μας επιδίωξη, προσωπικός στόχος ως μεταφραστριών, ήταν και μέρος του σεβασμού μας ως προς την ίδια τη συγγραφέα και ως προς το κείμενο στόχος, το κείμενο πηγή, το ίδιο το πρωτότυπο κείμενο, το οποίο έχει γραφτεί με μια γλώσσα ουδέτερη ως προς το φύλλο, δεν σημαδεύεται ως προς το φύλλο. Ωραία. Εσύ, Χρήστο, είχες ασχοληθεί ξανά ως επιμελητής με κάτι αντίστοιχο, είχε παρόμοιες προκλήσεις για σένα ή το συγκεκριμένο εγχείρημα? Καλησπέρα και από μένα. Δεν είχα ασχοληθεί σε συνειδητό επίπεδο με κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν μου είχε ξανατύχει να έχω κάποια δουλειά που να έχει τις συγκεκριμένες απαιτήσεις ως προς τη γλωσσική ουδετερότητα. Έτσι κι αλλιώς, βέβαια, από τη τριβή μου με τη γλώσσα, από αυτή που έχουμε όλοι μας, αλλά και από αυτή που έχουμε επαγγελματικά, πάντα προσέρχομαι υποψιασμένος απέναντι σε οποιαδήποτε, ας πούμε, δουλειά μου αντίθεται επιμέλειας, υποψιασμένος απέναντι στη γλώσσα. Σίγουρα, εν προκειμένου, υπήρχαν κάποιες περισσότερες παράμετροι, έτσι. Δηλαδή, είναι όλα αυτά, όλοι αυτοί οι στόχοι στους οποίους αναφέρθηκε η Βασιλική και η Κατερίνα, τους οποίους προσέγγισαν συγκεκριμένη στρατηγική μεταφράστριες, που είχε πολύ συγκεκριμένες γραμμές. Αυτό εμένα από τη μία με διευκόλυνε, διότι ήταν πολύ σαφές το περίγραμμα. Μπορεί να υπήρχαν καινούργιες ρυθμίσεις που έπρεπε να λάβω υπόψη μου, προσεγγίζοντας το κείμενο και επιμελούμενός το. Ωστόσο, το περίγραμμα ήταν πολύ σαφές. Δηλαδή, έχουμε λίγο πολύ αυτά που θα πει αργότερα και στο βίντεο το πολύ ενδιαφέρον που έχει ετοιμάσει η Αγγελική Αλβανούδη, τα ζητήματα της γενικευτικής, ας πούμε, χρήσης του αρσενικού, τα ζητήματα των ουσιαστικών, τα οποία συνήθως, των επιθέτων, συνήθως με τρία γέννη και συνήθως τα χρησιμοποιούμε στο αρσενικό. Υπήρχαν όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία λίγο πολύ ήταν ξεκάθαρα, βέβαια. Δεν εκπλήσεται κανείς αν ακούσει ότι στην πορεία της ανάγνωσης ενός βιβλίου και της επιμέλειάς του, ακόμα και της μετάφρασης, από τη στιγμή της μεταφράσης, κάποια πράγματα μπορεί να ξεφύγουν. Επειδή είναι τόσο, έχει τόσο πολύ ενσωματωθεί στο γλωσσικό αισθητήριό μας η χρήση, ας πούμε, γενικευτική του αρσενικού, και επειδή δεν είναι τάξη. Και στον προφορικό λόγο φαίνεται αυτό ακόμα περισσότερο, έτσι. Ώστε πραγματικά δεν θα σου χτυπήσει πάντα. Καλά, θα μας ξεφύγει κάτι. Θα μας ξεφύγει κάτι και στη συζήτηση, ενώ προσπαθούμε να έχουμε έτσι ένα μη σημαδεμένο προς το φιλολόγο. Θα μας ξεφύγει κάτι, πρέπει να επαγρυπνούμε πάντα, αλλά καταλαβαίνω πολύ καλά αυτό που λες. Ακριβώς. Και εγώ είμαι σίγουρος ότι έχει ξεφύγει και στο βιβλίο. Έτσι. Είμαι σίγουρος ότι κάτι έχει ξεφύγει, δεν υπάρχει περίπτωση. Και μάλιστα, εντάξει, όπου άλλαζα κάτι τέτοιο, όπου άλλαζα κάποια από αυτές τις επιλογές που είχαν ακολουθήσει, ίσως δούμε μετά συγκεκριμένα παραδείγματα, επειδή για κάποιο λόγο άλλο δεν μου χτύπαγε, ας πούμε, στη δομή της πρότασης ή στις φράσεις, ας πούμε, τη μουσική, συνήθως το επεσήμενα. Έλεγα ότι εδώ καταλαβαίνω την αρχή, το θέμα αρχής που έχετε, αλλά εδώ μήπως βρούμε μια άλλη λύση. Και συχνά οι μεταφράστες μου έλεγαν: OK, και εμείς το καταλαβαίνουμε αυτό που λες, αλλά υπάρχει και η μέση οδός, ας πούμε, που ικανοποιεί και τα δύο. Θέλω να πω ότι μπορεί να είναι δύσκολο, όμως είναι μια πρόκληση, διότι η γλώσσα είναι ένα πολύ ευέλικτο όργανο, έτσι. Και η ελληνική γλώσσα μπορεί να έχει αυτό το εγγενές χαρακτηριστικό των τριών φύλων που την κάνει, ας πούμε, εντός εισαγωγικών, να ενσωματώνει περισσότερη μεροληψία έμφυλη. Ωστόσο, είναι επίσης πολύ ευέλικτη ως γλώσσα. Οπότε, μπορείς πάντα τελικά, όχι πάντα, σχεδόν πάντα μπορείς να υιοθετήσεις μια λύση η οποία και σέβεται τις αρχές και τις επιδιώξεις της συγγραφέως και την γλωσσική ουδετερότητα που θέλουν και οι μεταφράστες να υπηρετήσουν, και ταυτόχρονα σέβεται και όλες τις άλλες απαιτήσεις που μπορεί να έχουμε από ένα κείμενο που διαβάζουμε, έτσι, το ρυθμό του και το να μην μας, ακόμα και το να μην μας χτυπάει. Δεν θέλω να πολυλογήσω, επειδή το λέω συχνά αυτό το να μας χτυπάει και το συζητάμε όλοι. Όλοι έχουμε έτσι, το γλωσσικό μας αισθητήριο, στο οποίο εντάξει, δεν πρέπει να είμαστε αθώοι, να το κοιτάμε αθώα μάλλον. Δεν είναι κάτι αθώο, υπό την έννοια ότι ενσωματώνει, όπως και η γλώσσα, περιέχει σταθμίσεις
περιέχει μια συγκεκριμένη, ας πούμε, αποτύπωση του κόσμου και επιτέλεση, όπως θα έλεγε και η Αγγελική Αλβανούδη, που είναι πολύ συγκεκριμένη. Μπορεί, ας πούμε, να ενσωματώνει εξουσιαστικές σχέσεις, μπορεί να ενσωματώνει την έμφυλη ανισότητα κτλ. Οπότε και μέσα στο ίδιο το αισθητήριο μπορεί να υπάρχουν τέτοια πράγματα. Το στοίχημα είναι να μπορέσεις να βρεις μια άλλη λύση, η οποία και πάλι εναρμονίζεται με το αισθητήριό σου σε κάποιο βαθμό, αλλά ταυτόχρονα απαλήφθει όσο γίνεται έτσι, αυτή την ημεροληψία. Ωραία. Μας έκανες και μια πάρα πολύ ωραία εισαγωγή, Χρήστο, για το βίντεο της Αγγελικής. Πάρα πολύ καλή. Οπότε εδώ θα δούμε το βίντεο της Αγγελικής με την πολύ ωραία της τοποθέτηση και μετά, μόλις δούμε το βίντεο, θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Χαιρετώ τη συντροφιά. Χαίρομαι που είμαι μέρος αυτής, έστω και με τον τρόπο αυτόν, από μακριά. Και μπορώ να συμβάλλω στη συζήτηση από τη σκοπιά της κοινωνιογλωσσολογίας και ειδικότερα της φεμινιστικής γλωσσολογίας, μιας πολιτικής γλωσσολογίας που καθορίστηκε από την εξωτερική δυναμική του γενικού κινήματος κατά τη δεκαετία του 1970 και αποκάλυψε τον γλωσσικό σεξισμό. Όταν συζητούμε για τη γλώσσα και το φύλλο, είναι χρήσιμο να ορίσουμε κάποιες βασικές έννοιες, όπως είναι το βιολογικό και το κοινωνικό φύλλο, και με αυτό θα ήθελα να ξεκινήσω. Το βιολογικό φύλλο, ή όπως λέμε στα αγγλικά sex, έτσι αυτός είναι ο όρος, αναφέρεται σε βιολογικές και ανατομικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Είναι η περίφημη διάκριση αρσενικού και θηλυκού, η οποία δεν είναι τόσο απόλυτη όσο φαίνεται. Γνωρίζουμε, για παράδειγμα, ότι κάθε χρόνο 1 με 2%, αυτό είναι το ποσοστό των μωρών που γεννιούνται, είναι ερμαφρόδιτα. Ή γνωρίζουμε ότι υπάρχουν διαφιλικά άτομα τα οποία είναι σε μετάβαση από το ένα φύλλο στο άλλο. Επομένως, αυτή η διάκριση πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι δεν αντιστοιχεί στην ετερογένεια της ανθρώπινης φύσης σε καμία περίπτωση. Ωστόσο, πάνω στο δίπολο αρσενικού και θηλυκού χτίζεται το κοινωνικοπολιτισμικό φύλλο, αυτό που στην αγγλική αποδίδεται ως social gender. Το κοινωνικό φύλλο αναφέρεται στο σύνολο των κοινωνικών, ψυχολογικών, πολιτισμικών φαινομένων που συνδέονται με το βιολογικό φύλλο, πώς οι κοινωνικές διαφορές ανάμεσα στα βιολογικά φύλλα οργανώνουν την κοινωνική ζωή, περί αυτού πρόκειται. Είναι το φύλλο ένα προϊόν ιστορικό, είναι ένα προϊόν πολιτισμικό, δεν είναι μια δεδομένη ταυτότητα που έχουμε, που φέρουμε, μια σταθερή πτυχή της ταυτότητάς μας, έτσι. Τι σημαίνει όμως αυτό, τι σημαίνει ότι είναι κοινωνικοπολιτισμικό προϊόν? Σημαίνει ότι το φύλλο κατασκευάζεται, επιτελείται. Και εδώ πέρα υπησέρχεται η έννοια του performance, του performativity. Μία έννοια που ήδη εισάγεται με έναν τρόπο, κατά κάποιο τρόπο, από τη Simone de Beauvoir το 1949. «Γυναίκα δεν γεννιέσαι, γυναίκα γίνεσαι», θυμηθείτε την περίφημη δήλωσή της. Και φυσικά μία έννοια η οποία εισάγεται πάρα πολύ δυναμικά το 1990 με το έργο της Judith Butler για την επιτέλεση του φύλου. Το φύλο σε αυτό το πλαίσιο ορίζεται ως πράξη, ως σύνολο επαναλαμβανόμενων επιτελεστικών πρακτικών που παράγουν την υλικότητα των σώματων μέσα από την παράθεση και αναπαραγωγή της νόρμας της κυρίαρχης έμφυλης τάξης. Οι πρακτικές επιτέλεσης είναι συμβολικές και υλικές. Μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τρόπους ενδυμασίας, συνήθεις τρόπους ομιλίας, τρόπους συμπεριφοράς, τρόπους επιθυμίας. Και ως κυρίαρχη έμφυλη τάξη ορίζεται η έμφυλη διαφορά και η έμφυλη ασυμμετρία, σχέσεις αντρικής γυναικείας και κυριαρχίας και γυναικείας υποτέλειας και η ετεροκανονικότητα, σαν ένας όρος ομπρέλα που αγκαλιάζει και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που προανέφερα. Μαθαίνουμε να επιτελούμε το φύλλο, δηλαδή μαθαίνουμε να είμαστε κορίτσια ή γυναίκες, αγόρια ή άντρες, και το φύλλο διαποτίζει φυσικά κάθε πτυχή της κοινωνικής μας ζωής. Ξέρουμε ότι οι γυναίκες και οι άντρες έχουν διαφορετικά δικαιώματα, έχουν διαφορετικές υποχρεώσεις, διαφορετικές ελευθερίες, περιορισμούς στο πώς θα συμμετέχουν στους θεσμούς, πώς μπαίνουν μέσα στην δημόσια κοινωνική ζωή, πώς θα επιθυμήσουν άλλα άτομα, πώς θα σχετιστούν με άλλα άτομα. Ισχύουν διαφορετικές νόρμες συμπεριφοράς για τις γυναίκες και τους άντρες. Και για τα έμφυλα στερεότυπα θα συζητήσετε, φαντάζομαι, κατ' εξοχήν και με αφορμή το βιβλίο που κουβεντιάζουμε σήμερα. Να επισημάνω μόνο ότι το φύλλο δεν μπορεί να απομονωθεί σε σχέση με άλλες πτυχές της ταυτότητας. Διαπλέκεται με την τάξη, διαπλέκεται με την εθνότητα, τη σεξουαλικότητα και την ηλικία. Να δώσω ένα απλό παράδειγμα. Είναι άλλο να είσαι λευκή αστή και άλλο να είσαι λευκή εργάτρια. Άλλο να είσαι μαύρη αστή και άλλο να είσαι μαύρη εργάτρια, μαύρη ετεροφιλόφιλη και μαύρη λεσβία, λευκή Ελληνίδα
και λευκή μετανάστρια. Έτσι, σκεφτείτε αυτά τα δίπολα και το πώς το φύλλο διαπλέκεται με πάρα πολύ σύνθετους τρόπους, με διάφορες πτυχές της ταυτότητάς μας κάθε φορά. Τώρα, ειδικότερα για τη γλώσσα, έτσι, γιατί αυτό είναι που μας ενδιαφέρει και γι' αυτό το λόγο παρεμβαίνω και εγώ σήμερα στη συζήτηση, ποιος είναι ο ρόλος της γλώσσας στην κατασκευή ή στην επιτέλεση του φύλλου. Σε επίπεδο συστήματος ή σε επίπεδο γραμματικής, όπως λέμε, η γλώσσα επιβάλλει τον έμφυλο διαχωρισμό των προσώπων αναφοράς μέσω του γραμματικού γένους και μέσω του λεξικού γένους. Τώρα, όσον αφορά το γραμματικό γένος, αυτό που στην Νέα Ελληνική ξέρουμε ως αρσενικό θηλυκό ουδέτερο, είναι ένα σύστημα ταξινόμησης των ουσιαστικών, μια εγγενής ιδιότητα του ουσιαστικού που ελέγχει τη γραμματική συμφωνία μεταξύ ουσιαστικού άρθρου, επιθέτου, αντωνυμίας, ρήματος ή αριθμητικού. Στην ελληνική το γραμματικό γένος σημαδεύει όλα τα ουσιαστικά, όλα τα επίθετα, τις παθητικές μετοχές, ορισμένες αντωνυμίες και διακρίνεται σε τρεις τάξεις κλητικών παραδειγμάτων, οι οποίες αντιστοιχούν στις τρεις τιμές που παίρνει το γραμματικό γένος στην ελληνική, αρσενικό, θηλυκό, ουδέτερο. Ο δρόμος, η θάλασσα, το βουνό. Έτσι. Οι τρεις κλήσεις δεν είναι σημασιολογικά αιτιολογημένες, δεν υπάρχει δηλαδή κάποια λογική πίσω από το γιατί το βουνό είναι ουδέτερο, γιατί η θάλασσα είναι θηλυκή και γιατί ο δρόμος είναι αρσενικός. Όμως, στην περίπτωση των ανθρώπινων όντων, η πρώτη και η δεύτερη κλίση, το αρσενικό και το θηλυκό, δηλαδή, είναι σημασιολογικά αιτιολογημένες, καθώς ουσιαστικά που δηλώνουν ανθρώπινα όντα αρσενικού φύλου ανήκουν μορφολογικά στην πρώτη κλίση, ενώ ουσιαστικά που δηλώνουν ανθρώπινα όντα θηλυκού φύλου ανήκουν μορφολογικά στη δεύτερη κλίση. Η απόδοση της τιμής του γένους βασίζεται σε σημασιακά κριτήρια. Και ποια είναι τα σημασιακά αυτά κριτήρια? Το βιολογικό φύλο. Έτσι, αρσενικό φύλο, θηλυκό φύλο. Το λεξικό γένος τώρα, απ' την άλλη, αφορά στοιχεία τα οποία σημαδεύονται ως προς το αρσενικό ή το θηλυκό φύλο λεξικά. Περιέχουν δηλαδή το σημασιακό χαρακτηριστικό θηλυκό και αρσενικό. Σκεφτείτε για παράδειγμα στην αγγλική τις λέξεις mother και father, έτσι. Αυτές είναι σημασιακά σημαδεμένες ως προς το θηλυκό και το αρσενικό φύλλο αντίστοιχα. Ή στα ελληνικά τα θηλυκά ουσιαστικά μητέρα, το θηλυκό ουσιαστικό μητέρα και το αρσενικό ουσιαστικό πατέρας είναι αντίστοιχα λεξικά σημαδεμένα ως προς το φύλλο. Αγόρι-κορίτσι, λεξικά σημαδεμένα ως προς το φύλλο. Περιέχουν δηλαδή τα σημασιακά χαρακτηριστικά αρσενικό και θηλυκό. Δεν ισχύει το ίδιο για το παιδί, όπου το λεξικό μόρφημα είναι ασημάδευτο ως προς το φύλλο. Τα γλωσσικά στοιχεία που σημαδεύονται από το γραμματικό γένος και το λεξικό γένος σημαδεύουν ή αλλιώς δείχνουν το φύλλο άμεσα μέσα από το αναφορικό τους περιεχόμενο. Προσδίδουν φύλλο στο πρόσωπο αναφοράς, το κατηγοριοποιούν το πρόσωπο αναφοράς ως γυναίκα ή ως άντρα, το τοποθετούν δηλαδή σε μία θέση πάνω στην κυρίαρχη έμφυλη συμβολική τάξη και συμβάλλουν έτσι στην αναπαραγωγή του γλωσσικού σεξισμού. Πώς βιώνουν οι γυναίκες την ανισότητα μέσω της γλώσσας? Με δύο τρόπους. Πρώτον, μέσω της σημασιακής υποβάθμισης τους, δηλαδή των αρνητικών αξιολογήσεων που συστηματικά φέρουν, τίνουν να φέρουν ουσιαστικά με θηλυκό γένος, και δεύτερον, μέσω της γενικευτικής χρήσης του αρσενικού. Για να δούμε λιγάκι τι σημαίνει σημασιακή υποβάθμιση των γυναικών. Αναφορά σε γυναίκες με αρνητικούς σημασιακούς όρους δηλαδή. Πρόκειται για ουσιαστικά με θηλυκό γένος τα οποία έχουν την τάση να αποκτούν αρνητική σημασία. Να φέρω πάλι εδώ ένα παράδειγμα από την Αγγλική. Το περίφημο ζευγαράκι Bachelor Spinster έχει την ίδια περιγραφική σημασία. Έτσι είναι ο Εργένες και η Εργένεσα. Η Εργένεσα είναι η γεροντοκόρη, αλλά οι συνδηλώσεις τους ποικίλουν ανάλογα με το πρόσωπο αναφοράς. Έτσι, είναι ιδιαίτερα θετικές για το αρσενικό, αλλά πολύ αρνητικές για το θηλυκό. Έτσι, η Σπίνστερ είναι μια γεροντοκόρη, είναι μια γυναίκα που δεν την πρόθεσε ποτέ κανείς, δεν έχει παιδιά, προχωρημένης ηλικίας κτλ. Ενώ ο Μπάτσελορ είναι ένας άντρας που μοιάζει στον Τζορτζ Κλούνεϊ πριν παντρευτεί. Και όλες τις συνδηλώσεις που ενεργοποιούνται όταν ακούει κανείς αυτό το γλωσσικό στοιχείο να χρησιμοποιείται είναι θετικές σε γενικές γραμμές, όχι αρνητικές. Στην ελληνική, σκεφτείτε τα ζευγαράκια λέξεων αντράκι γυναικάκι, έτσι, που είναι μορφολογικά συμμετρικά, αλλά το αντράκι φέρει θετικές συνδηλώσεις, το γυναικάκι φέρνει αρνητικές συνδηλώσεις, δηλώνει μια γυναίκα πλοϊκή, αφελή, ασήμαντη.
Έτσι, θα πούμε ο γιος σου έγινε αντράκι, ολόκληρο αντράκι, αλλά δεν θα πεις η κόρη σου έγινε ολόκληρο γυναικάκι. Ή αντρούλης γυναικούλα, έτσι πάλι το αντρούλης είναι ένα χαϊδευτικό, ένας χαϊδευτικός χαρακτηρισμός, η γυναικούλα πάλι θα δηλώσει την αφελή ασήμαντη απλοϊκή γυναίκα που δεν έχει προσωπικότητα, ασχολείται μόνο με τον οικοκυριό της. Και άλλα τέτοια ζευγάρια λέξεων όπως αντρικές δουλειές, γυναικείες δουλειές, έτσι, δείχνουν ότι υπάρχουν διαφορετικές εκδηλώσεις. Υπάρχει μια πραγματολογική ασυμμετρία, όπως λέμε, σε αυτά τα ζευγαράκια λέξεων, ανάλογα με το λεξικό τους γένος ή το γραμματικό τους γένος. Να περάσουμε τώρα στη γενικευτική χρήση του αρσενικού. Η γενικευτική χρήση του αρσενικού γένους αφορά τη χρήση του αρσενικού γένους για αναφορά σε πρόσωπα αρσενικού και θηλυκού φύλου ή αγνώστου φύλου, όταν για παράδειγμα λέω οι φοιτητές ήρθαν στις εξετάσεις, έτσι, και αναφέρομαι στο σύνολο του φοιτητικού πληθυσμού και στις φοιτήτριες και στους φοιτητές, είναι μια πάρα πολύ συνηθισμένη πρακτική στην νεοελληνική και σε πάρα πολλές γλώσσες που μιλούνται στον κόσμο, όχι σε όλες, αλλά σε πολλές. Η γενικευτική χρήση του αρσενικού γένους σίγουρα στηρίζεται στην ιδεολογία του άντρα ως καθολικής κατηγορίας και της γυναίκας ως απόκλησης και υποδέστερου άλλου. Σκεφτείτε πόσες φορές έχετε πάει, για παράδειγμα, στην εφορία ή σε κάποια δημόσια υπηρεσία και υπογράφετε μια δήλωση και εκεί θα δείτε ο βεβαιών, ο δηλών, ο λαβών, ο υπογράφων κτλ. Δηλαδή είναι σαν οι άντρες να εκπροσωπούν το ανθρώπινο είδος. Και φυσικά αυτό το πρόβλημα έχει πολλά πλοκάμια, πολλά ποδάρια, ας πούμε, γιατί τα ζητήματα συμφωνίας του γένους, τα οποία υπάρχουν, θα επιληθούν, για παράδειγμα, υπέρ του αρσενικού. Ο γιος της και η κόρη της είναι πολύ ανήσυχοι, θα πούμε. Ο Γιάννης και η Μαρία είναι εθελοντές, όχι εθελόντριες. Οπότε έχει πραγματικά πολλές διαστάσεις και είναι αρκετά σύνθετο το ζήτημα στην ελληνική. Τώρα, μα τι κάνουμε για να μειώσουμε αυτές τις χρήσεις οι οποίες προωθούν και ενισχύουν τον γλωσσικό σεξισμό. Για τη μείωση της κυριαρχίας του αρσενικού γένους στη χρήση και την εξάλληψη του γλωσσικού σεξισμού έχουν προταθεί δύο στρατηγικές σε γενικές γραμμές. Η πρώτη στρατηγική είναι η μεγιστοποίηση της μικρής διαφοράς, δηλαδή κάθε φορά που εμφανίζεται το αρσενικό προσθέτω και το θηλυκό. Αντί να πω λοιπόν οι Έλληνες ψηφίζουν αύριο, θα πω οι Έλληνες και οι Ελληνίδες ψηφίζουν αύριο. Και η δεύτερη στρατηγική είναι η ελαχιστοποίηση της διαφοροποίησης των φύλων. Δηλαδή η αποφυγή της δήλωσης του θηλυκού ή του αρσενικού φύλου. Αντί να πω οι Έλληνες και οι Ελληνίδες ψηφίζουν αύριο, μπορώ να πω ο ελληνικός λαός ψηφίζει. Αυτές είναι ρυθμιστικές παρεμβάσεις κατά του γλωσσικού σεξισμού. Έχουν σχέση φυσικά με την πολιτική ορθότητα και με τη συζήτηση περί πολιτικής ορθότητας και μπορούν να αποτελέσουν και εργαλείο πάλης, φεμινιστικής πάλης προς μια κατεύθυνση χειραφέτησης των γυναικών και εξάλληψης του γλωσσικού σεξισμού. Έχει βάση τώρα το επιχείρημα περί γλωσσικής ρύθμισης και γλωσσικής αλλαγής. Ναι, έχει, αν λάβουμε υπόψη ότι το γραμματικό γένος έχει και κοινωνική και γνωσιακή διάσταση. Και με αυτό θα ήθελα να κλείσω, συνοψίζοντας. Από τη μία πλευρά, το γραμματικό γένος κατασκευάζει την κοινωνική κατηγορία του φύλου στη βάση της ιεραρχίας, προσδίδει δηλαδή φύλο στο πρόσωπο αναφοράς, το τοποθετεί στη διπολική έμφυλη τάξη και αναπαράγει τον σεξισμό. Αυτή η θέση σίγουρα προϋποθέτει τον γνωσιακό ρόλο του γένους και αυτή είναι η άλλη όψη του νομίσματος, η οποία είναι πολύ σημαντική. Δηλαδή το γραμματικό γένος μεσολαβεί στην ερμηνεία του φύλου. Κάθε φορά που χρησιμοποιούμε στοιχεία σημαδεμένα ως προς το γραμματικό γένος, καθοδηγούμαστε από την ίδια τη γλώσσα, από το σύστημα της γλώσσας, να προσέξουμε την ενιακή διάκριση του φύλου και η σκέψη μας συντονίζεται με αυτή τη διάκριση, την έμφυλη. Μία σειρά από μελέτες που έχουν γίνει στον χώρο της κοινωνιογλωσσολογίας και της ψυχογλωσσολογίας έχει δείξει τη συσχέτιση γραμματικού γένους και ερμηνείας του προσώπου αναφοράς ως αρσενικού ή θηλυκού. Για παράδειγμα, για να επιστρέψουμε και στη γενικευτική χρήση του αρσενικού, αν δώσουμε προτάσεις σε ομιλητές και σε ομιλήτριες με αρσενικά ουσιαστικά που χρησιμοποιούνται για γενικευτική αναφορά και τους ζητήσουμε να δώσουν κύρια ονόματα στα πρόσωπα αυτά, στα πρόσωπα που εισάγονται μέσα από αυτά τα ουσιαστικά, θα διαπιστώσουμε μια ισχυρή τάση ερμηνείας του φύλου ως αρσενικού. Οπότε έχει νόημα
Κλείνοντας να τονίσω ότι επειδή η γλώσσα αντανακλά την έμφυλη τάξη αλλά και τη συγκροτεί, μπορεί να γίνει εργαλείο πολιτικής πράξης και φυσικά μπορεί να γίνει εργαλείο μιας μετάφρασης που έχει πολιτικό προσανατολισμό και ειδικότερα φεμινιστικό προσανατολισμό. Αυτά από μένα. Σας χαιρετώ και καλή συνέχεια στη συζήτηση. Πολύ ωραία λοιπόν και πολύ περιεκτική. Μας έκανε ολόκληρη διάλεξη μέσα σε μερικά λεπτά η Αγγελική Αλβανούδη. Εξαιρετική η παρουσίασή της. Μας ανέφερε και θεωρητικά το θεωρητικό κομμάτι της γλώσσας και του φεμινισμού, αλλά και το πιο πρακτικό. Πατώντας λοιπόν πάνω σε κάτι που ανέφερε η Αγγελική τώρα στο βίντεό της, είπε ότι το φύλο και η γλώσσα, η σχέση του φύλου και της γλώσσας συγκροτείται κοινωνικά. Εμείς λοιπόν, και ότι υπάρχουν όλα αυτά τα γλωσσικά στερεότυπα που διαιωνίζονται και στην καθημερινή χρήση της γλώσσας, αλλά και από εμάς, τους επαγγελματίες της γλώσσας. Πώς μπορούμε, ας δούμε λοιπόν λίγο πώς μπορούμε εμείς να ανασυγκροτήσουμε αυτή τη σχέση, αν μπορεί να υποθεί αυτό, τη σχέση γλώσσα και πώς προσεγγίσατε με πιο συγκεκριμένα παραδείγματα αυτή τη φορά την ουδέτερη γλώσσα, τη χρήση ουδέτερης γλώσσας στο κείμενό σας, στο μετάφρασμά σας. Ας ξεκινήσουμε από την Βασιλική αυτή τη φορά. Θα ανοίξω εδώ λίγο και την παρουσίαση στο PowerPoint για να σε βοηθήσω. Ωραία. Λοιπόν. Όπως είπε και στο βίντεο η κοινωνιογλωσσολόγος Αγγελική Αλβανούδη, ως προς τη γλώσσα και ως προς την πρόθεση ή προσπάθεια εξάλληψης του γλωσσικού σεξισμού υπάρχουν συνήθως δύο στρατηγικές. Η μία είναι αυτή της μεγιστοποίησης της μικρής διαφοράς. Δηλαδή, στο παράδειγμα τώρα που βλέπουμε μπροστά μας, θα μπορούσαμε να έχουμε φοιτητές και φοιτήτριες, καθηγητές και καθηγήτριες. Ακριβώς. Η δεύτερη στρατηγική είναι αυτή της ελαχιστοποίησης, της διαφοροποίησης των φύλων. Και είναι αυτή η στρατηγική την οποία επιλέξαμε εμείς για τη μετάφραση του συγκεκριμένου έργου. Δηλαδή, αποφεύγουμε τη δήλωση του φύλου. Αντί να πούμε καθηγητές και καθηγήτριες, λέμε το διδακτικό προσωπικό. Αντί να πούμε επιβάτες, επιβάτηδες, το επιβατικό κοινό. Μπορούμε να αναφέρουμε σαφώς και άλλα τέτοια παραδείγματα. Θα μου πείτε γιατί δεν επιλέξαμε να κάνουμε μια περισσότερο παρεμβατική μετάφραση, μια μετάφραση που θα μπορούσε να θεωρηθεί φεμινιστική μετάφραση, μια μετάφραση στην οποία θα μπορούσαμε να έχουμε προχωρήσει στη χρήση φεμινιστικών στρατηγικών μετάφρασης. Σύγχρονες ερευνήτριες λένε ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα όπως μια φεμινιστική στρατηγική μετάφραση, αλλά είναι περισσότερο η προσέγγιση η οποία η προσέγγιση η οποία εκλαμβάνεται και καθορίζεται από την ιδεολογική άποψη των μεταφραστριών. Γνωρίζουμε τις κύριες φεμινιστικές στρατηγικές μετάφρασης. Η συμπλήρωση, ο πρόλογος, και εδώ θέλουμε να τονίσουμε ότι το προλογικό σημείωμα, το σημείωμα των μεταφραστριών δεν ανήκει, δεν αποτελεί εκ μέρους μας μέρος μιας στρατηγικής, της στρατηγικής των σημειώσεων και των υποσημειώσεων μάλλον και του προλόγου και φυσικά της κειμενοπειρατείας. Δηλαδή θα μπορούσαμε να έχουμε επιλέξει και το αναφέρω γιατί μας το πρότειναν και μας το ρωτούσαν συνέχεια με την Κατερίνα, θα μπορούσαμε να έχουμε θηλυκοποιήσει το κείμενο. Δηλαδή όπως το κείμενο βλέπαμε, students, teachers, δηλαδή φοιτητές, φοιτήτριες, καθηγητές, καθηγήτριες, εμείς να χρησιμοποιούμε μόνο το θηλυκό. Και αυτή να είναι μια δήλωση εκ μέρους μας, ως μεταφραστριών, ότι θέλουμε να δώσουμε έμφαση και να τονίσουμε την έμφυλη ανισότητα και με αυτό να είναι και μια τοποθέτηση δική μας. Δεν προχωρήσαμε σε κάτι τέτοιο, προχωρήσαμε ως προς την δεύτερη στρατηγική που ανέφερε η Αγγελική Αλβανούδη, της ελαχιστοποίησης, διαφοροποίησης των φύλων, γιατί αφενός, κατά αυτόν τον τρόπο, θα ερχόμασταν αντιμέτωπες και θα εκφράζαμε έτσι την αντίθεσή μας σε κάτι το οποίο κυριαρχεί εδώ και δεκαετίες στον χώρο της μετάφρασης, τη διαφάνεια. Τη διαφάνεια της μετάφρασης, τη διαφάνεια του μεταφραστή, της μεταφράστριας. Αφετέρου, πολύ πιο σημαντικό για μας, δεν
Υπάρχει αυτό στο πρωτότυπο, δηλαδή η Πέρες, εάν ήθελε να χρησιμοποιεί μόνο το θηλυκό γένος, υπήρχε τρόπος να το κάνει. Οπότε δεν θέλαμε να έρθουμε να εκφράσουμε έτσι μια αντίθεση ή να είναι το κείμενό μας απέναντι από το πρωτότυπο κείμενο. Εάν ήταν η πρόθεση της συγγραφέα αυτό, θα το είχε κάνει. Οπότε δεν θέλαμε να το κάνουμε αυτό. Θέλαμε να δείξουμε ότι ακόμα και μία γλώσσα που έχει αυτές τις γλωσσικές ιδιαιτερότητες, αυτές τις συμβάσεις, αλλά και την ευελιξία όπως τόνισε και ο Χρήστος, αυτό θέλαμε να δείξουμε, ότι υπάρχουν επιλογές, προσεκτικά μπορούν να γίνουν, δύσκολα, σαφέστατα, δεν είναι εύκολο και πάντοτε ο Χρήστος επέμενε για αυτή τη ροή του κειμένου και υπήρχαν πράγματι κάποια παραδείγματα στα οποία η διαπραγμάτευση ήταν πιο έντονη εκ μέρους και των τριών μας. Αλλά παρόλα αυτά θέλαμε να δείξουμε ότι γίνεται και μπορούμε να το προσπαθήσουμε χωρίς να καταφεύγουμε στη διτυπία, στους διτούς τύπους, γιατί σε ένα βιβλίο 400 σελίδων, 300 σελίδων δεν είναι εύλογο να γίνει. Δεν θα είναι ευανάγνωστο, δεν θα είναι εύληπτο. Οπότε δεν μπορούσαμε να καταφύγουμε στην πρακτική των καθέτων όπως προτείνεται από τους οδηγούς ή των διπλών τύπων. Θα κούραζα φάνταστα πολύ και εκεί θα η ροή του κειμένου θα διακοπτόταν πολύ πιο συχνά. Οπότε αυτοί ήταν οι κύριοι λόγοι που καθόρισαν τη τελική μας απόφαση, συνειδητή απόφαση και κάναμε κάθε τι προς αυτή την κατεύθυνση. Σελίνα, ανέφερε η Βασιλική ότι δεν ήταν η πρόθεση της συγγραφέα να θηλυκοποιήσει το κείμενο. Σε κάποια άλλη στιγμή που συζητούσαμε ανέφερες ότι είχατε κάνει και μια έρευνα για τη συγγραφέα, την ίδια τη συγγραφέα. Σας βοήθησε η μετάφραση αυτό, το ότι η έρευνα που κάνατε για την ίδια τη συγγραφέα ως άτομο. Από εκεί ξεκίνησε ότι η αίσθηση ότι ουσιαστικά έτσι σχηνοβατεί η Πέρες στη γραφή της στα όρια ενός φεμινιστικού μανιφέστου με στιγμές καταγραφής πολύ προσωπικών και γλαφυρών πληροφοριών με διαρκείς ταλαντώσεις και εναλλαγές στο ύφος και είναι μια γυναίκα σύγχρονη με μεγάλη ένταση, υπήρξε πρωτοπόρος και ακτιβίστρια σε πάρα πολλές καμπάνιες τρέχουσες, οπότε ο λόγος της θεωρήσαμε ότι θα εκφραζόταν καλύτερα μέσα από αυτό. Υπήρχαν και πρακτικά θέματα σε όλο αυτό. Έτσι. Δηλαδή, το ότι ένα κείμενο, όπως είπε η Βασιλική, έχει συγκεκριμένο αναγνωστικό κοινό στο οποίο απευθύνεσαι, οπότε δεν είχαμε, είχε ήδη αρκετά στατιστικά στοιχεία, ποσοτικοποίησης, δηλαδή αρκετά σημεία που έπρεπε να διαχειριστούμε ορολογία σε πάρα πολλά διαφορετικά πεδία εξειδίκευσης. Οπότε το να βάλουμε, να εντάξουμε και μια επιπρόσθετη δυσκολία με καθέτους και διπλούς τύπους και τα λοιπά, θα ήταν ακόμη δυσκολότερο. Αυτό προϋπέθεται βέβαια μεγαλύτερη έρευνα από την πλευρά μας. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, που θυμάμαι είναι η λέξη researchers, που ουσιαστικά στη μετάφραση θα έπρεπε να επιλέξεις το ερευνητές ή ερευνήτριες. Και εμείς αυτό που κάναμε είναι ότι σε κάθε μία από τις έρευνες που υπήρχαν μέσα στο βιβλίο, στις 400 σελίδες, έγινε πραγματικά έρευνα σε όλη την ομάδα, αν υπάρχει έστω και μία γυναίκα. Οπότε δεν θα έμπαινε ως ερευνητές και θα έμπαινε ως ερευνητική ομάδα. Ή θα έμπαινε ως η συγγραφής της έρευνας. Οπότε θα ήταν ΟΗ. Αυτό έγινε με πάρα πολύ μεγάλη μεθοδικότητα στο κάθε τι και με μεγάλη προσπάθεια να το πετύχουμε. Γιατί πραγματικά η οδηγή, όπως είπε και η Βασιλική, είναι για διοικητικά κείμενα κυρίως, είναι για κείμενα συντομότερα που έχουν κάποιες νόρμες και κάποιες συμβάσεις πάρα πολύ συγκεκριμένες. Και θεωρώ σε αυτό το σημείο ότι επειδή η Πέρες έχει όντως αυτό το ακτιβιστικό στοιχείο και αντιλαμβανόμαστε και εγώ και η Βασιλική το ρόλο της μεταφράστριας και του μεταφραστή εν γέννη ως ένα ρόλο διαμεσολάβησης που σαφώς εμπεριέχει και προεκτάσεις και ιδεολογικές και πολιτικές και πολιτιστικές, αν θέλετε, φυσικά και γλωσσικές. Και μέσα σε όλο αυτό το κομμάτι έχεις και μία υποχρέωση, αν θέλετε, να σταθείς αντάξιος και αντάξια στο συγγραφέα και στη συγγραφέα. Σωστά, σωστά. Χρήστο, δεδομένου ότι έχει κανονικοποιηθεί, όπως είπαμε και πριν, η ανδρική εμπειρία και το ανδρικό ταυτίζεται με το ανθρώπινο,
Πολύ συχνά ρωτάνε τις γυναίκες, είτε είναι μεταφράστριες, είτε είναι επιμελήτριες κτλ., πώς επηρεάζει η γυναικεία τους ματιά το έργο τους. Εσύ ως άντρας, αντιστρέφω λοιπόν την ερώτηση, εσύ ως άντρας, άντρας επιμελητής σε συνεργασία με δύο μεταφράστριες, πώς προσέγγισες τη δουλειά σου και πώς επηρέασε η αντρική σου ματιά τη δουλειά σου σε αυτό το έργο. Δεν θα έλεγα ότι το επηρέασα σε ένα βαθμό που να μπορώ να καταλάβω. Υπό την έννοια ότι ό,τι είναι ανδρικό, εν πάση περιπτώσει, συνοπτική μου απέναντι στη γλώσσα, έτσι κι αλλιώς σε κάθε κείμενο προσπαθώ να το εξωστρακίζω. Ό,τι είναι μεροληπτικό. Δεν εννοώ ότι κάνω αυτό που έγινε στη συγκεκριμένη δουλειά παντού. Έτσι, γιατί καταρχάς εγώ επιμελούμαι κείμενα άλλων, αλλά ούτε και στα δικά μου κείμενα είναι αλήθεια το κάνω. Χρησιμοποιώ, ας πούμε, τη γενική κρίση του ασθενικού κτλ. Εντάξει, εγώ γράφω λογοτεχνία που. Αυτό που εντός εισαγωγικών είναι φυσικό στη γλώσσα έχει μεγάλη σημασία για τη ροή του κειμένου, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορούσα να μου περάσει ποτέ από το μυαλό να κάνω κάτι άλλο πέρα από το να υπηρετήσω το κείμενο. Και υπηρετώντας ένα κείμενο, υπηρετείς πρωτίστως το στόχο που έχει θέσει η συγγραφέας και το στόχο που μου θέσει η μεταφράστης που στην πραγματικότητα αναπλάθουν το κείμενο στα ελληνικά, το ξαναγράφουν. Έτσι. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι αντιμετώπισα τους νέους κανόνες αυτούς, τους επιπλέον κανόνες. Που μπαίνουν με κάποιο διαφορετικό τρόπο από ό,τι αντιμετωπίζω τον κανόνα του τελικού νη ή τον κανόνα του, ξέρω εγώ, τους άλλους γραμματικούς κανόνες. Παρά μόνο σαν μια ακόμα πηγή λάθος, ακόμα κάτι που μπορεί να μου ξεφύγει, έτσι, ακόμα πιθανή αυλεψία από αυτή την άποψη. Από εκεί και έπειτα, να πω δύο κουβέντες μόνο, που ίσως έχει σχέση και με αυτό που είπατε πριν για την ανασυγκρότηση, το πώς μπορούμε να αναπλάσουμε τη γλώσσα, πώς μπορούμε κάπως να. Αν όχι να εξαφανίσουμε, να εξομαλύνουμε αυτές τις μεροληψίες της γλώσσας. Έχει νομίζω πολύ μεγάλη σημασία η διάκριση που έγινε και την κάνατε νομίζω και οι τρεις. Ανάμεσα στα τα διοικητικά έγγραφα, ανάμεσα στη γλώσσα που παράγει το κράτος, είτε είναι η νομοθεσία, είτε είναι τα διοικητικά έγγραφα κτλ. Και η γλώσσα στις άλλες χρήσεις, στη λογοτεχνία, στον προφορικό λόγο. Παντού είναι επιθυμητό και φταίο να εξομαλυνθεί ή να εξαλειφθεί αυτή η μεροληψία. Ωστόσο, στην γλώσσα που παράγει το κράτος έχει μια επιπλέον ευθύνη να θέσει, ας πούμε, τον τόνο, να θέσει παραδείγματα, να αποτελέσει ένα υπόδειγμα. Έτσι. Έχει μια επιπλέον ευθύνη και επιπλέον έχει, από τη στιγμή που το νομοθετεί και το ίδιο, και λιγότερη ελευθερία ως προς αυτό. Δηλαδή, είναι η γλώσσα της διοίκησης, είναι η γραφειοκρατική γλώσσα, που έτσι κι αλλιώς είναι κάτι το οποίο στην πραγματικότητα είναι μια διαρκής άσκηση ρύθμισης από κανόνες, η γραφειοκρατική γλώσσα, έτσι, η γλώσσα της διοίκησης. Στον προφορικό μας λόγο ή στη γλώσσα της λογοτεχνίας κτλ., όλα αυτά είναι πάντα επιθυμητά και πάντα υπάρχουν στρατηγικές. Ωστόσο, θα πρέπει να γίνονται, κατά τη γνώμη μου, η αλλαγή θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω της χρήσης του άλλου παραδείγματος. Δεν θα πρέπει να γίνει ούτε ενοχοποίηση, ας πούμε, ούτε στιγματισμός της χρήσης, ξέρω εγώ, της γενικευτικής του ασθενικού. Δεν είναι δά και κάποιο έγκλημα. Είναι αναπαράγει στερεότυπα που υπάρχουν μέσα στη γλώσσα και στην κοινωνία. Όμως θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ως προς αυτό, διότι αν αρχίσουμε να ενοχοποιούμε και να στιγματίζουμε τα πάντα, μπορεί να υπάρξει, να προκύψει μια αντίδραση, αντίδραση απέναντι σε αυτό ή να από την άλλη να φανεί σαν ένας αυταρχικός λόγος. Δηλαδή μια προσπάθεια δημιουργίας μιας γλώσσας που θα θυμίζει ενοχλητικά, ας πούμε, τη γλώσσα στον Όργουελ, έτσι. Σε καμία περίπτωση φυσικά η συγγραφέας αυτού του βιβλίου δεν υποστηρίζει κάτι τέτοιο ή η μεταφράστης, ούτε και το έχω δει αλήθεια να γίνεται. Θα το λέω σαν ένα θεωρητικό κείμενο, αλλά δεν έχω δει πραγματικά τόσο, τουλάχιστον στην Ελλάδα, τόσο έτσι, ακραίο στιγματισμό το να χρησιμοποιήσει. Στο λόγο σου και στη ροή του λόγου σου ή σε ένα κείμενό σου γενικευτικά, ας πούμε, το ασθενικό. Είναι κάτι το οποίο μέσω της χρήσης, εγώ ίσως έχω παρατηρήσει ότι διαβάζοντας σε κείμενα και ακαδημαϊκά κείμενα να χρησιμοποιείται το φιλικό γενικευτικά, έτσι. Σε γλώσσες, εντάξει, η αγγλική δεν έχει γέννη, αλλά έχει, ας πούμε, τους όρους αυτούς, όπως scientist κτλ., που στη συνέχεια περιμένεις να δεις την αντωνυμία να είναι his στα παλιά κείμενα. Συχνά βλέπεις πλέον her, she και τα. Αυτό πια ενώ με ξένιζε στην αρχή, πλέον δεν με ξενίζει. Καθώς λοιπόν αυτό το πράγμα θα διευρύνεται, πιστεύω ότι θα ενσωματωθεί στο αισθητήριό μας σταδιακά και η καινούργια κατάσταση και θα γίνει πιο ομαλά, διότι θα απεικονίζει και μια γενικότερη αλλαγή στην κοινωνία. Και κλείνω γιατί έχω την τάση της πολυλογίας.
Σε ένα άλλο βιβλίο που επιμελήθηκα, ενός Έλληνα συγγραφέα, κάποια στιγμή ανέφερε κάπου, είχε σε μια προσωπή λογοτεχνία έτσι, γιατί και έκλαιγε σαν κοριτσάκι, έλεγε ο αφήγητης. Και παρόλο που δεν είναι φυσικά λάθος, ούτε γραμματικά ούτε τίποτα, και παρόλο που δεν έχω την αρμοδιότητα να το διορθώσω αυτό, ωστόσο επειδή είχαμε και μια σχέση καλή συνεργασία, είπα αυτό πρόσεξε το, μήπως είναι κάπως πια παροχημένο, κάπως σωματώνει ένα στερεότυπο που δεν το θέλεις. Έτσι. Αυτό τι είναι τώρα, δεν είναι κάτι που πριν από 10 χρόνια θα με ξένιζε εμένα ή πριν από 15. Θέλω να πω ότι σημειώνεται μια πρόοδος αργή. Πριν 15 χρόνια μπορεί να μην το επεσήμενα, να μου φαίνονταν φυσιολογικό. Μπορεί να το έλεγα. Μπορεί ακόμα και τώρα, σε ένα φιλικό περιβάλλον, να το πω, να μην το σκεφτώ καν. Έτσι. Αλλά διορθώνοντας ένα κείμενο και έχοντας συνέστηση όλων αυτών που λέμε και όλη τη γενικότερη επίδραση που ασκεί η γλώσσα, πέρα από το ότι η ίδια απορροφάει τις δράσεις, τώρα έχει αλλάξει αυτό. Αν λοιπόν είμαστε όλοι λίγο πιο, όσο μπορούμε, πιο συνευαισθητοποιημένοι απέναντι στο πώς χρησιμοποιούμε τη γλώσσα. Και ταυτόχρονα με αλλαγές που θα γίνουν έξω από τη γλώσσα. Έτσι. Αν μπορεί να. Εντάξει, είναι φιλοσοφικό θέμα αυτό, αν υπάρχει κάτι έξω από τη γλώσσα, αλλά καταλαβαίνουμε τι εννοώ. Θα αλλάξει σταδιακά και πιο ομαλά. Ως προς τη διοίκηση και τα έγγραφα και τα νομοθετικά κτλ. Εκεί μπορεί να γίνουν αλλαγές πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο ριζοσπαστικές. Εσύ, Κατερίνα, μαζί με τη Βασιλική, αλλά πες μας πρώτα εσύ, πατώντας πάλι σε αυτό που είπε ο Χρήστος τώρα, σας επηρέασε και ως επαγγελματίες και ως ανθρώπους, δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο χειρίζεσαι τη γλώσσα καθημερινά, το έργο αυτό, μετά δηλαδή τη μετάφραση αυτού του βιβλίου. Γιατί εμένα μου συνέβη, μετά που διάβασα το βιβλίο, ήταν όταν αρχίσεις να το βλέπεις, δεν μπορείς να σταματήσεις να το βλέπεις πώς το αντρικό χρησιμοποιείται ως καθολικό και πώς εγώ μπορώ να διορθώσω, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λέξη διορθώνω, τη δικιά μου χρήση της γλώσσας και ως επαγγελματίας και στην καθημερινότητά μου. Σας επηρέασε εσάς αυτό το βιβλίο. Είμαστε λίγο ιδιαίτερη περίπτωση, Κατερίνα, εγώ και η Βασιλική, διότι από τα 18 μας περίπου που μπήκαμε στο τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, σε ένα γυναικοκρατούμενο τμήμα όπου θεματικές όπως το φύλο και η σεξουαλικότητα είναι αντικείμενο έτσι, διαπραγμάτευση σε πάρα πολλά μαθήματα και διδασκαλίας, και τώρα πλέον και πίσω από τα έδρανα, διδάσκοντας. Είμαστε σε συνθήκες, τουλάχιστον στο επαγγελματικό μας κομμάτι, συνθήκες που δεν αισθανθήκαμε ποτέ ότι χρειάζεται να διαφοροποιήσουμε όλα αυτά τα θέματα με ένταση. Δηλαδή, υπάρχουν στα email που ανταλλάσσουμε, χρησιμοποιούμε αυτούς τους τρόπους, στην επικοινωνία μας με τις φοιτήτριες και τους όποιους φοιτητές μας συνδιαλεγόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε και την ευκολία της αγγλικής, που ούτως ή άλλως δεν ήταν κάτι στο οποίο χτυπούσαν αυτές οι διαφοροποιήσεις. Οπότε δεν είμαστε ένα ενδεικτικό παράδειγμα αλλαγής. Ωστόσο, αυτό που εμένα με προβληματίζει ως μητέρα πλέον δύο κοριτσιών πολύ μικρής ηλικίας, διαβάζοντας τα παραμύθια, βλέποντας τα βιβλία τους, στα σχολικά, βλέποντας τον τρόπο που συνδιαλέγονται από τις παιδικές εκπομπές που παρακολουθούν, βλέπω αυτά με μια άλλη σκοπιά, περισσότερο ως προσλαμβάνουσες, και θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Χρήστο στο ότι αλλάζουν κάποια πράγματα και είναι θετικό, και έχουμε ήδη δώσει και στα links κάποιες προσπάθειες που έχουν γίνει καταγραφής έτσι, διαφορετικών προτάσεων σε αυτό το κομμάτι. Ισχύει, το βλέπουμε και στα emojis που πλέον υπάρχουν δύο γέννη για να εκφράσουν έτσι, και τα δύο φύλλα. Το βλέπουμε στο Google Translate που υπάρχουν πλέον διπλές αποδόσεις, όχι ακόμα στα ελληνικά, αλλά το προσπαθούν και εκεί. Γίνονται πράγματα αισιόδοξα, θέλω να πω, και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Και νομίζω ότι πραγματικά αυτό που είπες, Χρήστο, για να σχολιάσω και το τελευταίο, ότι σε σχέση με τις γλωσσικές αλλαγές έτσι, και πόσο ουσιαστικά συνδέονται με την κοινωνική αλλαγή, οι γλωσσικές αυτές αλλαγές όταν επιτευχθούν, αυτό το είπε πάρα πολύ ωραία η Κάμερον, ότι ουσιαστικά δεν είναι απλώς μια αντανάκλαση των κοινωνικών αλλαγών, είναι η ίδια μια κοινωνική αλλαγή. Δηλαδή, αν καταφέρεις και πετύχεις αυτή τη γλωσσική αλλαγή, θα αποτελεί το ίδιο μια κοινωνική αλλαγή από μόνο. Οπότε, γενικώς, νομίζω ότι υπάρχει μια αισιοδοξία.
Ωραία. Έχω να αναφέρω κι εγώ ένα παράδειγμα. Πάρα πολύ μου έχει μείνει και το αναφέρω πάρα πολλές φορές, γιατί έκανα πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να το πετύχω. Εγώ μεταφράζω χρηστικά κείμενα ιατρικού περιεχομένου και πριν από αρκετό καιρό μετέφραζα το εγχειρίδιο ενός ψηφιακού μαστογράφου, όπου παντού το patient, το αγγλικό patient, αναφερόταν ως ο ασθενής σε έναν ψηφιακό μαστογράφο όπου το 99% των ασθενών ήταν και παραμένουν γυναίκες. Έκανα πολύ μεγάλη προσπάθεια με τον πελάτη, διαβούλευση κτλ. Για να τους πείσω ότι έπρεπε να γίνει γενικευτική χρήση του θηλυκού και τα κατάφερα. Οπότε μπορούμε από εκεί που νομίζουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, μπορούμε να κάνουμε πολλά. Αυτό συνειδητοποίησα και σε χρηστικά κείμενα όπως εγώ που νομίζουμε ότι δεν έχει σημασία ή ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω, Βασιλική, υπήρχε κάποιο παράδειγμα μέσα από το βιβλίο, γιατί αναφέρει πάρα πολλά παραδείγματα η συγγραφέας, έχει κάνει πάρα πολύ ενδελεχή έρευνα. Υπήρχε κάποιο παράδειγμα που να σου έμεινε από το βιβλίο και να το παρατήρησες και στη δικιά σου καθημερινότητα ή τέλος πάντων. Εμένα π.χ. μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση εκεί που έλεγε τη Βαρκελόνη και πώς αλλάζοντας τα δρομολόγια των λεωφορείων μειώθηκε η ανεργία στην πόλη. Ναι, είναι άπειρα αυτά που μπορώ να σκεφτώ τώρα, από τον αστικό σχεδιασμό, από τον σχεδιασμό των συγκοινωνιών, από τις περιοχές σε χώρες όπου έχτιζαν σπίτια και δεν είχαν μεριμνήσει για κουζίνες, για τις γυναίκες που εκεί μαγείρευαν, από παραδείγματα σεξουαλικής κακοποίησης, όχι σε χώρες όπως φανταζόμαστε του τρίτου κόσμου ή λιγότερο ανεπτυγμένες, αλλά σε μεγαλούπολεις της Δύσης, και πώς εκτενές και μεγάλο είναι το πρόβλημα. Είναι πάρα πολλά αυτά. Νομίζω ωστόσο ότι το βιβλίο δεν μου άφησε θυμό, δεν θέλω θυμό, θέλω μια ορμή. Νομίζω μου άφησε μια ορμή δημιουργική, μια ορμή σύγκλησης, όχι απόκλησης. Η Πέρες νομίζω κάνει κάλεσμα σε όλους. Είμαστε πλέον σε αυτό το σταθμό, όλες, όλοι, όλα μαζί, να εξαλείψουμε ή να εξομαλύνουμε, αλλά εγώ θα πω να εξαλείψουμε την ανισότητα. Οπότε και θυμάμαι σε ένα κεφάλαιο και εκεί ήταν έντονη η διαπραγμάτευση με τον Χρήστο. Ήταν το 14ο κεφάλαιο που είχε τίτλο «Τα γυναικεία δικαιώματα είναι ανθρώπινα δικαιώματα». Και είχαμε μία λέξη, Χρήστο, αν θυμάστε, που ήταν το «programmers», που είναι ο προγραμματιστής, ναι, η προγραμματίστρια. Εκεί λοιπόν σταθήκαμε πάρα πολύ, γιατί ακριβώς ήταν εκεί το σημείο που έλεγε η Πέρες ότι συνδέεται μάλλον με τη μεροληψία της ευφυΐας. Οπότε έλεγε ότι και εξέτασε το αντικείμενο της επιστήμης των υπολογιστών. Σε εκείνο το σημείο είχε δίκιο ο Χρήστος. Η ροή του κειμένου δεν ήταν όσο όφιλε να είναι. Είχε απόλυτο δίκιο. Ορθά επισήμανε ότι επισήμανε. Ωστόσο, εμείς δεν αντέχαμε να δούμε μόνο το αρσενικό, προγραμματιστές. Ακριβώς γιατί υπάρχει και αυτή η αντίληψη, είναι παγιωμένη, αρχίζει να αλλάζει, ότι με τους υπολογιστές ασχολούνται μόνο τα αγόρια, οι άντρες, και δεν αποτελεί ένα πεδίο ενδιαφέροντος ή και άσκησης ως επαγγέλματος από τα κορίτσια, από τις γυναίκες. Οπότε εκεί προτείναμε να βάλουμε προγραμματιστές και προγραμματίστρες, και ο Χρήστος σαφώς κατάλαβε ότι υπήρχε λόγος σοβαρός να είναι ο διπλός τύπος εκεί και τα δύο φύλλα, και ήταν σημαντικό. Ένα άλλο που μου έκανε εντύπωση, ακριβώς γιατί έχουμε λανθασμένη αντίληψη κυριαρχεί στην κοινωνία, και θα συμφωνήσω ότι η γλώσσα, όπως και η μετάφραση, ο ρόλος τους είναι καθοριστικός στην κατασκευή του κοινωνικού μας κόσμου, της πραγματικότητάς μας, και τα δύο. Και σαφώς είναι εργαλεία και νομιμοποίησης του κατεστημένου και υπονόμευσής του. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με τον έναν τρόπο και με τον άλλο τρόπο. Ήταν λοιπόν ένα παράδειγμα που αναφερόταν σε πάρα πολλές έρευνες, μελέτες ή συγγραφέας, υπέρες, όχι μόνο συγκεκριμένου σύντομου χρονικού διαστήματος, αλλά ακόμα και σε μια 15ετή έρευνα, στο νότο το δικαστήριο των ΗΠΑ, σύμφωνα με την οποία οι άντρες διακόπτουν πολύ περισσότερο από ό,τι οι γυναίκες
τον συνομιλητή, τη συνομιλητριά τους. Και θα διακόψουν περισσότερο τις γυναίκες παρά τους άντρες συνομιλητές τους. Και αυτό ήρθε να μου δώσει μια άλλη εικόνα από αυτή που κυριαρχεί στο περίγυρο, κοινωνικό ή οτιδήποτε, ότι συνήθως οι γυναίκες είμαστε αυτές που διακόπτουμε. Και ήταν κάτι που μου κέντρισε το ενδιαφέρον πολύ. Και όταν ρώτησα μετά στο περιβάλλον ή ακόμα και στο πανεπιστήμιο, τις φοιτήτριές μας, φοιτητές μας, ποιος πιστεύετε ή ποια πιστεύετε ότι διακόπτει περισσότερο, ένας άντρας ή μια γυναίκα? Οι περισσότερες φοιτήτριές μας απάντησαν ότι εμείς, οι γυναίκες, διακόπτουμε περισσότερο. Και εδώ βλέπουμε πώς ακόμα και αυτό που δεν επηρεάζει άμεσα τη ζωή των γυναικών ή συνανθρώπων μας, δεν είναι όπως η ιατρική που δεν θα δοκιμαστεί ένα χάπι, όπως λέει Πέρες, στις γυναίκες, θα δοκιμαστεί μόνο σε άνδρες, θα δουν ότι δεν είναι αποτελεσματικό και πολύ απλά δεν θα γίνουν δοκιμές στον γυναικείο πληθυσμό και θα πούνε δεν μας κάνει, δεν είναι κάτι τόσο σοβαρό, αλλά βλέπεις πως πολύ μικρά πράγματα που μπορεί κάποιοι να τα θεωρούν ασήμαντα είναι αρκετά για να δημιουργήσουν μια συγκεκριμένη εικόνα και να ενισχύσουν ένα στερεότυπο που έχει πολλές προεκτάσεις όμως. Οπότε η Πέρες μας ανοίγει λίγο τα μάτια και με αυτόν τον τρόπο. Κατερίνα, υπήρχε τώρα, λέει η Βασιλική, ότι υπήρχαν κάποια σημεία με τα οποία διαφωνήσατε με τον Χρήστο. Υπάρχει κάποιο άλλο, δηλαδή υπήρξε κάποιο άλλο σημείο, ας πούμε, στο οποίο να είχατε έτσι έντονη διαφωνία μεταφραστικά ή γλωσσικά? Νομίζω αυτό ήταν το χαρακτηριστικό, αλλά γενικά ήταν. Το κείμενο πήγε και ήρθε αρκετές φορές, αλλά ήταν όλα, νομίζω, σε πολύ έτσι, σε ανεκτά έτσι, και πολιτισμένο επίπεδο. Δεν είχαμε τόσο έντονη διαφωνία. Μέχρι, νομίζω, ήταν και δύσκολο έτσι, να καταλάβει και ο Χρήστος λίγο στην αρχή την πρόθεσή μας. Αλλά νομίζω μετά πήγε πάρα πολύ ωραία. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμες όλες του οι επισημάνσεις και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και το ιδιαίτερο είναι και στη διαδικασία της συνεργατικής μετάφρασης. Δηλαδή, είχαμε την αίσθηση με τη Βασιλική ότι είχαμε πάρα πολύ κοινό τρόπο γραφής και σε πάρα πολλά σημεία μας βοήθησε αυτό. Οπότε, το ότι δεν υπήρχαν και διαφωνίες μεταξύ μας ήταν πολύ σημαντικό και βοήθησε τη διαδικασία. Δηλαδή, νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό για το ότι δούλεψε καλά όλο αυτό το πόνημα και βγήκε εντός χρονοδιαγράμματος. Νομίζω ότι φαίνεται κιόλας, γιατί εγώ έχω διαβάσει και την αγγλική και την ελληνική έκδοση. Φαίνεται δηλαδή η σύμπνοιά σας, γιατί το ελληνικό διαβάζεται πάρα πολύ άνετα. Δεν μένεις πουθενά να σκαλώσει. Διαβάζεται πάρα πολύ άνετα. Η μετάφρασή σας είναι πάρα πολύ ωραία. Η ροή δηλαδή είναι εξαιρετική, όντως. Αντανακλάται αυτή η καλή συνεργασία, θέλω να πω, στο ελληνικό κείμενο. Ευχαριστούμε, Κατερίνα, και είναι αυτό επίσης σημαντικό, το ότι έγινε, λαμβάνοντας υπόψη και αυτόν τον περιορισμό που, αν θέλεις, βάλαμε εμείς τους εαυτούς μας, γιατί ήταν προσωπική μας επιλογή να γίνει αυτό, πράγμα που, διόρθωσέ με, Βασιλική, αν κάνω λάθος, δεν συνέβη σε όλες τις γλώσσες που έχουν την ίδια δομή με την ελληνική, έτσι δεν είναι? Ναι, γνωρίζω με βεβαιότητα ότι η ισπανική μετάφραση δεν ακολούθησε αυτό το παράδειγμα. Δηλαδή βλέπουμε διπλούς τύπους, δηλαδή mujeres ή hombres, άντρες ή γυναίκες, ή βλέπουμε τη γενικευτική χρήση του αρσενικού. Σίγουρα στην ισπανική, δεν είμαι βέβαια για την ιταλική, νομίζω όμως και η ιταλική είναι έτσι. Είναι μια δύσκολη επιλογή. Είναι μια δύσκολη επιλογή αυτή. Είχε αρκετά ορολογικά ζητήματα ούτως ή άλλως, δηλαδή και με την κοινωνιογλωσσολόγο μας που συζητήσαμε με την Αγγελική για πολλά πράγματα και για το πώς αποδίδονται, γιατί υπάρχουν και διαφορετικές αποδόσεις για όλα αυτά. Είδαμε τις εναλλακτικές μας. Λάβαμε υπόψη φυσικά και πρακτικές παραμέτρους, δηλαδή την έκταση ενός βιβλίου και πόσο μπορεί να είναι αυτό το βιβλίο σε έκταση. Το ύφος επίσης ήταν πολύ σημαντικό. Σκεφτείτε ότι σε περιπτώσεις, ας πούμε, που είχε το λέξεις, ας πούμε, οι οποίες αντικαταστάθηκαν από
γενικότερη η εργοδοσία, με παθητική σύνταξη σε πολλές περιπτώσεις για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό, άλλαζε και το ύφος, γινόταν ενίοτε και πιο επίσημο σε κάποια σημεία. Οπότε σε αυτές τις επιλογές προσπαθούσαμε, ας πούμε, να αναπληρώσουμε ό,τι χάναμε σε κάποιο άλλο σημείο λίγο πριν, λίγο μετά, για να μπορέσει να διατηρηθεί αυτά τα υφολογικά στοιχεία της Πέρες σε όλο το κείμενο. Πολύ ωραία. Οπότε, κλείνοντας, μια τελευταία ερώτηση, βασιζόμενη και βασιζόμενες σε όλη τη συζήτηση που κάναμε σήμερα, να συνοψίσουμε λίγο τι μπορούμε να κάνουμε, να αναφέρουμε τι πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε ως επαγγελματίες της γλώσσας για να μειώσουμε ή να εξαλείψουμε αυτόν τον γλωσσικό σεξισμό. Θα ξεκινήσω από σένα, Χρήστο, και θέλω να σταθώ και στην ιδιότητά σου συγγραφέα, γιατί εσύ δεν επιμελείσαι μόνο κείμενα, τα παράγεις και από το μηδέν. Οπότε, εσύ ως συγγραφέας, τι πιστεύεις ότι μπορείς να κάνεις για να εξαλείψεις ή να μειώσεις τον γλωσσικό σεξισμό? Κοίταξε να δεις, αυτή είναι πολύ δύσκολη ερώτηση. Διότι ο τρόπος με τον οποίο έχουμε μάθει να προσεγγίζουμε τη διαδικασία, ας πούμε, της συγγραφής ενός κειμένου, δεν περιέχει τέτοιου είδους προβληματισμό. Δηλαδή, είναι τόσο άλλα τα πράγματα τα οποία έχουμε μάθει να δίνουμε σημασία, και κυρίως το αισθητικό κομμάτι, έτσι. Δηλαδή το αισθητικό αποτέλεσμα του κειμένου, του μυθιστορήματος, του διηγήματος που θα γράψεις, μπροστά στο οποίο έχει μια παράδοση η συγγραφή και γενικότερα η τέχνη, να θεωρεί ότι όλα τα άλλα υποχωρούν. Δηλαδή όλα τα άλλα υποτάσσονται σε αυτό τον αισθητικό κανόνα, ας το πούμε έτσι. Είναι μια πολύ μεγάλη και δύσκολη ερώτηση θεωρητική. Αυτός ο αισθητικός κανόνας είναι ουδέτερος, είναι αθώος? Προφανώς δεν είναι, αν το συζητήσουμε θεωρητικά. Αλλά αν το προσεγγίσω πρακτικά ως άνθρωπος που γράφω, όταν γράφω, το να βάλω όλες αυτές τις παραμέτρους, δεν είναι κάτι που δεν έχω κάνει. Δηλαδή δεν έχω σκεφτεί ποτέ. Προφανώς έχω σκεφτεί έτσι κι αλλιώς να μην χρησιμοποιώ χωρίς λόγο προσβλητικό λόγο, εκτός αν θέλω να δείξω κάτι ότι ο αφηγητής τον χρησιμοποιεί έτσι. Προφανώς είμαι κουφιασμένος απέναντι στη γλώσσα. Προφανώς υπάρχουν πράγματα όπως αυτό που σου είπα πριν, ας πούμε, κάτι που πριν από 15 χρόνια δεν θα μου χτύπαγε να διάβαζε ένα βιβλίο, ότι κλαίει σαν κοριτσάκι, τώρα μου χτυπάει. Και το γεγονός ότι μου χτυπάει δεν έχει να κάνει με ότι το έχω σκεφτεί ότι θα διαμορφώσω μια στρατηγική για να μειώσω την έμφυλη ημερομηξία. Μου χτυπάει γιατί μου χτυπάει. Έτσι, δηλαδή, ήδη αυτό έχει μπει στο αισθητήριό μου. Μπορεί να μην είναι το γλωσσικό, αλλά είναι το γενικότερο αισθητήριο με το οποίο κινούμε. Οπότε στην πραγματικότητα, ως συγγραφέας, το κείμενο που παράγεις αντανακλά σε μεγάλο βαθμό και τη δική σου οπτική για τον κόσμο. Ακόμα και αν γράψεις για έναν ήρωα που έχει τελείως διαφορετική οπτική, έτσι. Το να κάνω κάτι πέρα από αυτό με τρομάζει, όπως θα με τρόμαζε οποιαδήποτε προσπάθεια να επιτύχω οποιοδήποτε στόχο έξω από το κείμενο, μέσα στο κείμενό μου, έτσι. Βέβαια, αυτό είναι μια άποψη. Μπορεί κάποιος να την πει συντηρητική, διότι εντάξει, υπάρχει πολιτική στάτευση έτσι κι αλλιώς στη λογοτεχνία, που δεν σε καμία περίπτωση δεν το απορρίπτω και δεν θεωρώ επίσης ότι υπάρχουν πολιτικά ουδέτερα κείμενα, ακόμα και αν του συγγραφέα η πρόθεση είναι να γράψει ένα πολιτικό ουδέτερο κείμενο. Ωστόσο, δεν έχω σκεφτεί αυτό ποτέ να εξαλείψω την γενικευτική χρήση του αρσενικού στα κείμενά μου. Θεωρώ ότι θα ήταν κάτι που θα χτυπούσε τόσο πολύ μέσα στο κείμενο, που θα έπαιρνε την προσοχή από οτιδήποτε άλλο υπάρχει μέσα στο κείμενο. Γιατί εσείς διδάσκετε κιόλας τη μετάφραση. Υπάρχει κάτι που ως διδάσκουσες έχετε σκεφτεί να κάνετε προς αυτή την κατεύθυνση για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές σας? Προσωπικά, μέσα από τη λογοτεχνική μετάφραση, από τα μαθήματα λογοτεχνικής μετάφρασης, σαφώς τους ζητώ να προσεγγίσουν το κείμενο και από την φεμινιστική πλευρά, πώς θα το μεταφράζανε. Όταν βλέπουν χαρακτήρες οι οποίοι δεν σημαδεύονται ως προς το φύλο, δεν μπορούν να τους αποδώσουν με το αρσενικό, πρέπει να σκεφτούν εναλλακτικές, οπότε αρχίζω να τους βάζω να σκέφτονται ότι αυτό το οποίο έχουν ως... Έτσι έχουμε μεγαλώσει με την κυρίαρχη γενικευτική χρήση του αρσενικού, ότι μπορεί να αλλάξει σιγά σιγά, ναι, χρειάζεται χρόνος, αλλά στοχευμένα και συνειδητά μπορούμε να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτός είναι στόχος μας, να συμπεριλάβουμε, να μην αγνοούμε, να μην παραγωνίζουμε, αλλά τη συμπεριληπτική γλώσσα θέλουμε.
Και άρα και η μετάφραση μπορεί να συμβάλλει, είναι σύμμαχος της γλώσσας. Γλώσσα και μετάφραση, ναι, είναι πολιτικές πράξεις. Ναι, μπορούν να είναι φεμινιστικές πράξεις ή, αν θέλει, συνώνυμες φεμινιστικής πράξης. Είναι κοινωνικές πράξεις ούτως ή άλλως και οι δύο. Οπότε, ναι, προσπαθώ να τους αλλάξω λίγο, να βοηθήσω να σκεφτούν και διαφορετικά, να ανοίξουν μέσα από κείμενα λογοτεχνίας, στην περίπτωσή μου. Εσύ, Κατερίνα? Εγώ διδάσκω οπτικοακουστική μετάφραση, οπότε και όλα αυτά τα ζητήματα είναι πάρα πολύ έντονα στον υποτιτλισμό και στη μεταγλώτηση. Επίσης, στο πρώτο έτος, τα παιδιά έρχονται σε επαφή και με το μάθημα των πολιτισμικών σπουδών, που και εκεί βλέπουμε όλα αυτά τα ζητήματα του φύλου. Το σημαντικό είναι, νομίζω, και θα συμφωνήσω απόλυτα με τη Βασιλική, στο να μην θέτουμε, ας πούμε, σε θέση μειονότητας το μισό πληθυσμό του πλανήτη. Θεωρώ ότι θα πρέπει να αποκτήσει μία ορατότητα, γιατί και περί αυτού ο λόγος, περί ορατότητας και παρουσίας και συμπερίληψης. Αυτό, δηλαδή, να λαμβάνεται υπόψη. Ναι, και όπως τώρα που είπες ότι ο μισός πληθυσμός του κόσμου είναι γυναίκες, θυμήθηκα αυτό που είχε πει η Μέρι Σίαρ το 86, ότι ο φεμινισμός είναι η επαναστατική ιδέα ότι οι γυναίκες είναι άνθρωποι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα κλείσουμε κάπου εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Κατερίνα Βουλέτη, τη Βασιλική Πλήση και τον Χρήστο Κυθρεώτη που ήταν μαζί μας, και την Αγγελική Αλβανούδη για την συμμετοχή της και για το πολύ ωραίο βίντεο που μας έστειλε. Να ευχαριστήσουμε επίσης τον πρόεδρο της ΠΕΜΠΗΠ, τον Σπύρο Βαλέσκη, για την τεχνική υποστήριξη, και την Κλεοπάτρα Ρεωτριβιάρη, την υπεύθυνη διοργάνωση εκδηλώσεων, για την πολύτιμη βοήθειά του. Εδώ σας έχουμε τα στοιχεία της ΠΕΜΠΗΠ, όπου μπορείτε να βρείτε και παραπάνω στα social media της ΠΕΜΠΗΠ. Θα έχουμε βάλει παραπάνω υλικό που έστειλαν και η Κατερίνα και η Βασιλική και ο Χρήστος, και δικό μας υλικό. Ευθέτω χρόνο θα το δημοσιεύσουμε. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλή σας νύχτα.